που γίνονται τελευταία φαίνεται να άνοιξαν την όρεξη επίδοξων ληστών, οι οποίοι μετά την τελευταία ληστεία στην Πάφο τύπου Takeaway μηχανεύονται νέες μεθόδους όπως τη σημερινή τηλεμεσό τύπου τηλεληστείας. Οι επίδοξοι ληστές τηλεφώνησαν γύρω στις 11 στο υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Πάφου, και απέτησαν από τον υπεύθυνο να τους παραδώσει όλα τα χρήματα. Διαφορετικά θα ενεργοποιούσαν με τηλεχειριστήριο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο είχαν τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην τράπεζα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο υπεύθυνος της τράπεζας εξέτασε το σημείο που του υπέδειξαν για να διαπιστώσει έντρομος ότι πράγματι υπήρχε ύποπτο αντικείμενο. Είδα δύο άτομα, αλλά ένα πιανός μου ότι ήταν αυτοί. Κύπροι δηλαδή. Ναι, Κύπροι ήταν. Ο ένας θα ήταν χωρίς κουκούλες, χωρίς τίποτα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 35 χρόνια ένας. Οι κινήσεις μέσα στο τραπεζικό κατάστημα του ενός τουλάχιστον δράστη καταγράφηκαν όμως και από κάμερα του κλειστού κυκλώματος που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε λειτουργία. Όπως κατέγραψε το βίντεο, ο ύποπτος εισήλθε στο κατάστημα κρατώντας μια τσάντα, κοίταξε δεξιά-αριστερά, πλησίασε στο σημείο που εντοπίστηκε το ύποπτο αντικείμενο, άφησε τη τσάντα και προφανώς για να μην κινήσει υποψίες, πλησίασε την ταμεία, την ρώτησε για κάποιο άσχετο λογαριασμό και αποχώρησε. Αμέσως ο υπεύθυνος του καταστήματος ειδοποίησε την αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας κατέφτασε στη σκηνή. Ο πυροτεχνουργός της αστυνομίας Λεμεσού με προσοχή εξέτασε το αντικείμενο και διαπίστωσε ότι υπήρχαν καλώδια, γεγονός το οποίο συνηγορούσε ότι πιθανόν να επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό. Ευκήκαν οι άνθρωποι της τράπεζας έξω και ήταν μετά είπαμε ότι έγινε και έβαλαν κάποιοι μπήκαν και μέσα, έβαλαν τους μια μπόμπα να το παιδίσαν τους. Και μετά τη φίαση και τηλεφώνησαν τους ότι μας κόντα λεφτά έξω να επιροδίσουν την μπόμπα. Στην περιοχή κατέφθασαν αμέσως πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα και άρχισε αγωνιώδες θρίλερ για να εξουδετερωθεί ο ύποπτος μηχανισμός. Το θρίλερ διήρκησε περίπου 3 ώρες για να αποδειχθεί τελικά ότι επρόκειτο για βόμβα μαϊμού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κατέφθασε επί τόπου και ο αρχηγός της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης, ο οποίος ανακουφισμένος από την εξέλιξη της επιχείρησης έψεξε την ενέργεια των δραστών. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να γελιοποιούμε τα πάντα πλέον. Αυτό αισθάνομαι να πω και είναι το κατάντημα αυτής της κοινωνίας. Κάθε ένας θα πρέπει να αντιδράσει και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί αυτού του είδους οι φάρσες, αυτού του είδους οι κωμωδίες θα πρέπει να σταματήσουν μια και έξω. Η βόμβα μαϊμού παρελήφθη για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΜΕΚΑ, η αστυνομία αναγνώρισε το πρόσωπο το οποίο φέρεται να τοποθέτησε την βόμβα μαϊμού ύστερα από επεξεργασία της ταινίας του κλειστού κυκλώματος της τράπεζας και αναμένεται τις επόμενες ώρες η σύλληψή του. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό των δραστών της θρασίτατης απόπειρας τηλεληστείας του υποκαταστήματος της Ελληνικής Τράπεζας. Αν και οι ανακριτές εναπόθεταν όλες τους τις ελπίδες στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της τράπεζας για εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών, αυτό φαίνεται τώρα να μην είναι κατορθωτό, λόγω κυρίως της κακής ποιότητας του βίντεο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναγνωρίστηκε και από την ταμεία, η οποία όμως δεν γνωρίζει την ταυτότητά του.